Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ. Ζωσιμάρ εδώ τώρα. Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ζωσιμάρ πάντα. Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γκολ. Ποτερό το γκολ το του Ζωσιμάρ και πάλι. Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24 χρόνο παίκτη της Κοτακόβο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέη. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει ποδοσφαιριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτό είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμάρ. Ο Ζωσιμάρ έχει πάντα μαζί του το δίκιο και την υποστήριξη της τύχημαν. Κοίτα τώρα τι κακό με έχει βρει. Από την ώρα που το κόλλησε ο Ιωάννιδης. Από την ώρα που είπα πάρα πολύ ωραία, φανταστικά το επόμενο επεισόδιο Ζωσιμάρ παρέα με τη Στίχημαν θα είναι προφανώ για το Φώτιο Ανίδη από την ώρα που το έβαλε, από την ώρα που το βλέπω και το ξαναβλέπω στα replay. Από την ώρα που αποφάσισα ότι με αυτόν θα ασχοληθούμε, όλη τη μέρα πάω πάνω κάτω στο γραφείο, στο σπίτι και τραγουδάω ένα πράγμα. Και με μου είχε πει Φώτι, σου τορκίζομαι ό,τι. Τώρα, αν δεν ξέρετε ε, από σ' ό,τι η παιδιά, κάποια πράγματα θα πρέπει να τα δείτε λίγο πιο σοβαρά. Δηλαδή, πρέπει να μπορούμε να συνοηθούμε. Θυμάμαι, μου είχε πει φώτι, σου τορκίζομαι ό,τι. Ή τι έκανε. Ή τι του έκανε. Ή τι του κάνει. Γιατί, γιατί, ρε φίλε. Είμαστε 12 Σεπτεμβρίου τώρα που γράφουμε. Διακοπή εθνικών ομάδων. Κλασικά, μαύρα. Πάντα υπάρχει αυτή η διακοπή με το που μπαίνουμε έτσι σε ρυθμούς αγωνιστικούς κανονικά προαθλήματος και ήδη ο Ιωαννίδης έχει πίσω του δύο γκολ τα οποία τα βλέπεις και λες οκ okay, δεν θα είναι και φοβερό ας πούμε αν σε 5-10 χρόνια αυτά τα δύο είναι ακόμα στο top 5 του γκολ που έχει πετύχει μακάρι να μην είναι στο top 10 και να πετύχει άλλα 10 καλύτερα από αυτά αλλά θέλω να πω ότι ακόμα δεν έχουν γίνει πράγματα στη σεζόν, δεν έχουμε μπει ε, σε full δράση, δεν έχουμε ακόμα derby. Έχετε τώρα το Σαββατοκύριακο το πρώτο τη σεζόν στη Στίχη Super League. Η League Phase δεν έχει ξεκινήσει ακόμα στη Champions League Europa και Conference και έχουμε ήδη τον Ιωαννίδη να υποδέχεται την μπάλα πάνω κάτω στον ίδιο χώρο εκεί που το ονομάζουμε Zone 14 για όσους δεν το γνωρίζουν είναι... Αν χωρίσουμε το γήπεδο σε γραμμέ, σε ζώνε, σε τετραγωνάκια όπω το χωρίζει ο Γκουάρτι, όταν θα κάνει προπόνηση, κτλ. Το νούμερο 14 είναι το παραλληλόγραμμο εκεί που είναι το μη κύκλο τη μεγάλη περιοχή. Εκεί απ' έξω. Ε, και τη λέμε zone 14 γιατί αυτό είναι το νούμερο που τσαποδίδεται. Αν ξεκίνησε από την αρχή και λε 1, 2, 3, 4, 5 και φτάσει στο 14 εκεί είναι. Και γιατί την ξέρουμε, την ξέρουμε γιατί. Εκεί υπάρχει η συζήτηση, ξέρω εγώ, όσον αφορά ε, ακόμα και τα metrics και τα analytics. Δηλαδή, πόσε φορέ ακουμπάει μια ομάδα την μπάλα εκεί, πόσε φορέ ένα παίχτη παίρνει την μπάλα εκεί. Γιατί, γιατί από εκεί προκύπτουν τα πιο επικίνδυνα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Και γιατί εκεί είναι το πιο δύσκολο πράγμα το να κουμπίσει την μπάλα. Γιατί εκεί είναι η αμετική χάφη του αντιπάλου, η στόπερ. Καταλαβαίνετε. Από εκεί, αν βγει κάθετη, είναι πάρα πολύ πιθανό να βάλει γκολ. Γιατί, γιατί θα είσαι φάτσα με το τέρμα. Δύο φορέ λοιπόν ο ΦΟΡ σε αγώνα παραθυνακού στη μία περίπτωση και σε αγώνα θετική ομάδα στην άλλη έχει υποδεχθεί την μπάλα εκεί. Και τι δύο φορέ μετά από λίγο η μπάλα έχει καταδείξει στα δίχτυα μετά από αυτό που έχουμε μάθει από μικρή να ονομάζουμε προσωπική ενέργεια. Το φτιάχνω μόνο μου εν Δεν είναι ότι μου έδωσαν ένα παρεβάλλε, δεν είναι ότι η ομάδα κινήθηκε και εγώ κινήθηκα χωρί την μπάλα και τη βρήκα μετά σε θέση να εκτελέσω. Δεν είναι ότι πήρα μια κεφαλιά σε ένα κόρνερ. Δεν είναι ότι εγκαταλέστηκα κάθετη η σέντρα ή οτιδήποτε. Είναι ότι μου δίνουν την μπάλα σε ένα χώρο που είναι δύσκολο να την κρατήσει. Μου τη φέρνουν μέχρι εκεί και έχω μπροστά μου όλου. Του χαφ, του τόπερ, όλου. Και μετά από δύο-τρία θεωρώ δεν πάνε στα δίχτυα. τη μία φορά γιατί αποφάσισα να του περάσω όλου. Και από εδώ και από εκεί και σλάλομ και έρχομαι και φτάνω μέχρι το τέταρτο και πλασάρω και βρίσκω δίχτυα. Και την άλλη φορά γιατί την έφερα στο αριστερό και την μπουμπούνισα και γύρισε ο Κέλεχερ το κεφάλι του και την είδε να καταλήγει στα δίχτυα. Οπότε δεν είναι ότι τι τους έκανες, είναι τι τους κάνεις και γενικά κα, τι κάνεις Φωτιωάννη δηλαδή που θα φτάσεις ποιο είναι το ταβάνι σου, ποια είναι η καμπύλη της εξέλιξής σου και της καριέρας σου. Για να ξεκαθαρίσω κάτι γιατί το βλέπω παντού όταν ένας παίχτης δεν το κάνουμε μόνο για τον Ιωάννη, το κάνουμε συνολικά. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο παράδειγμα, α πούμε, και αυτό και ο δηλαδή. Όταν δύο παίχτε λάμπουν με τον τρόπο που, με τον οποίο λάμπουν οι συγκεκριμένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο μικρό πολύ μικρό Κωνσταντέλια και ο λίγο μεγαλύτερο, αλλά ακόμα μικρό Φώτη Ιωάννηδης, Και όταν υπάρχουν όντω διαπιστωμένε προτάσει από το εξωτερικό και όλη αυτή η κουβέντα, παιδιά, αυτή η κουβέντα μετά που εξελίσσεται κάθε φορά που βάζει κάποιο ένα γκολ και κάνει μία assist, όλο το δημοσιογραφικό συνάφη, αλλά και το δικό σα, τον απ' έξω, δηλαδή, των οπαδών, φιλάθρων, ακροατών, τηλεθεατών, όπω θέλετε πείτε το, αναγνωστών, ε, αυτή η κουβέντα του. Ε, και προσέθεσε και κάποια εκατομμύρια ευρώ ακόμα στην τιμή του. Ε, μπορώ να τρελαθώ, ε. Μπορώ να τρελαθώ που μα πιάνει αυτή η μανία που ό,τι βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο δεν αντέχουμε, ρε παιδί μου, να μην μπούμε. Μετά από αυτή την εμφάνιση σίγουρα θα αυξήθηκε η τιμή του, ε, Μπορώ να τρελαθώ. Μπορώ να του που τους αντιμετωπίζουμε σαν, σαν προϊόντα, σαν μετοχέ, α πούμε, που ανεβαίνει η τιμή και τα λοιπά και κάνουμε αυτή την μπακαλίστικη συζήτηση του πόσα θα ζητήσουν τώρα, κτλ. Δεν εννοώ αυτό το πόσο θα φτάσει η τιμή του, όταν λέω το πού θα φτάσει ο φωτειοανίδη. Λέω το ότι έχουμε μια φοβερή περίπτωση στην μπροστά μα, λίγο σπάνια θα πω με τον τρόπο που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας σε, στην πιο απαιτητική θέση και παίζοντα σε μεγάλη ομάδα. Δεν είναι εύκολο να κάνεις καριέρα στη θέση τη επίθεση σε ελληνικό σύλλογο. Καθόλου εύκολο. Και το φοβερό με τον Ιωαννίδη είναι ότι την κάνει παρότι δεν έχει παρουσιαστεί ως wonder kid μικρός από την αρχή. Το οποίο εκεί υπάρχει, βρίσκω μια σπανιότητα δηλαδή. Θέλω να πω δεν είναι ο δεν είναι ο τζόλι που βέβαια ο Τζόλη έφυγε πριν καν παίξει σε γεμάτη τούμπα. Δεν είναι καν ο που από μικρό ταλεντάρα αυτά πήγε στο εξωτερικό, μετά γύρισε. Είναι ένα παίχτη που ξεκίνησε να παίζει στον Παναθηναϊκό, είναι γεννημένο ε, τον Ιανουάριο του 2000 είναι 24 δηλαδή τον Ιανουάριο θα γίνει 25 και δεν είπε κανένα μου το πουτενοίδε Παναγία μου τι ταλέντο είναι αυτό. Δηλαδή, ταλέντα που προσπάθησε να αναδείξει ο Παναθυναϊκό τα προηγούμενα χρόνια, ξέρω εγώ, ήταν ο Μπουζούκη με τον Χατζηγιοβάνι. Ή ο Βαγιανίδη πριν φύγει στην ντερ. Μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω ότι όταν του είδαμε ότι μα έβγαλαν μάτια και είπαμε Παναγία μου, τι είναι. Καμία σχέση με τον Κωνσταντέλια, παραδείγματο χάρη, που τον βλέπει και λε, εδώ υπάρχει κάτι σοβαρό. Παρ' όλα αυτά θεωρήθηκαν ω ταλέντα. Ο Φώτης, διορθώστε με να κάνω λάθος, δεν ξεκίνησε με δημιουργώντα τέτοιε προσδοκίε από την αρχή. Υπάρχει κάτι το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Και το, του τελευταίου 12 με 16 μήνε, αυτή η εξέλιξη έχει, έχει αποκτήσει άλλου ρυθμού. Δηλαδή, προφανώ υπάρχει κάποιο ο οποίο βελτιώνεται και παρουσιάζεται ολοένα και καλύτερο, ολοένα και καλύτερο, αλλά αυτό το ολοένα έχει φύγει από την αριθμητική πρόοδο και έχει πάθει γεωμετρική. Δηλαδή, πλέον σε σοκάρει. Τολμώ να πω. Το έκανε και την προηγούμενη σεζόν. Και δεν μιλάω μόνο για τα γόλα αλλά μιλάω και για την συνολικότερη παρουσία του. Σε σοκάρει με το πώ βελτιώνεται, αλλά κάνοντα πλέον όχι βήματα, άλματα. Είναι πω είχε κόψει πω ειχε κοψει τα καρέ ο Μίλλερ στο, στο Mad Max. Το ξέρει αυτό, ε, ότι είχε κόψει τα καρέ στο φιλμ στι στις, στις σκηνέ καταδίωξη μέσα στο, στα τούνελ. Έχει κόψει τα καρέ και πηδάει λίγο η, η, εικόνα. Το οποίο το, κατα, το καταλαβαίνει λίγο το μάτι σου, δεν το, 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 το ακριβώς ακριβώ εκεί. Και το έχει κάνει επίτηδε για να σου δημιουργεί αυτό το πανικό και αυτό το πράγμα ότι όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ τέτοια. Κάπω έτσι πηδάει ο Ανίδη προ τα μπρο τώρα. Δηλαδή αυτά τα γκολ τα οποία έβαλε τώρα, α πούμε, στη Λάντζ και στου Ιρλανδού, τα βλέπει και λε. Αυτό ήταν και πέρυσι. Πέρυσι τον έβλεπε να τριμπλάρει και λε. Μπορούσε πάντα να τριμπλάρει τόσο πολύ. Δηλαδή, ενώ νιώθει ότι το ξέρει, ξαφνικά σου παρουσιάζει κάτι μπροστά σου που λε: Πότε το κάνει αυτό. Με αυτή την αφέλεια που λένε οι φίλοι των ε, γονιών, ε, Πώ μεγάλωσε εγώ, Τα να το δουν δύο χρόνια. Ε, δεν θα μεγάλωσε, τι θα μείνει, μπονζάι. Δηλαδή, κατάλαβε: Δεν μπορεί να μείνει μπονζάι το παιδί, θα μεγαλώσει. Πώ, πώ μεγάλωσε πω, πω, έτσι, θα, πόσα χρόνια να με δει, Πέντε. Ε, δεν θα μεγάλωσε, τι θα κάνω. Από τα 12, στα 17, α πούμε, δεν θα μείνω ίδιο. Λέω ένα παράδειγμα. Κάπω έτσι ξεπετάγει το φούτι. Δηλαδή τον εκτιμά σε πίθη. Δεν λέω αυτού που δεν έχουν πιστεί. Ότι ξαφνικά τώρα θα αρχίσουν τι κολοτούμπε. Εγώ λέω. Συμπεριλαμβάνω τον αυτό μου. Αλλά και τον οποιοδήποτε που λέει καλό είναι, φοβερό, μπράβο, αυτά, προχωρά, είσαι γίγαντα. Ακόμα και αυτοί που καταλαβαίνουν ότι εδώ πέρα υπάρχει ταλέντο, υπάρχει προπτική, υπάρχει πάστα ποδοσφαιρική που είναι για πολλά πράγματα. Ακόμα και αυτοί λένε κάτσε ρε φίλε, τι κάνει τώρα. Τι κάνει. Το πρώτο τι κάνει, α πούμε, είναι ξέρω, αυτό το αριστερό που το βρήκε. Το οποίο εγώ έχω και ένα συγκεκριμένο, α πούμε, Με συγκεκριμένη προσέγγιση πάνω σε αυτό. Θεωρώ ότι ένα κομμάτι αυτού που λέμε του ταλέντου, δηλαδή το να είσαι πρικισμένο με κάτι το οποίο είναι δύσκολο να το αποκτήσει με δουλειά. Δεν λέω ότι δεν το αποκτά με δουλειά. Προφανώ οι μεγάλοι ποδοσφαιριστέ Εννοείται ότι δουλεύουν τι εκτελέσει με το κακό του πόδι κτλ. Αλλά ξέρετε κάτι, υπάρχει αυτό που λέμε. Μου το έδωσε η φύση. Να το έχει εύκολο. Θέλω να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Ο Μήτρογλου μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι Ό,τι καν πιστεύει ο καθένα για την καριέρα του, για το χαρακτήρα του, για το αν του άρεσε σαν ποδοσφαιριστή ή οτιδήποτε, μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι μάλλον δεν ήταν κάποιο που δούλευε πολύ. Ε. Μάλλον. <laughs> Θέλω να πω, δεν ήμασταν μπροστά στι προπονήσει, αλλά δεν είναι ότι έχουμε καταλάβει ότι μιλάμε για ένα παιδί το οποίο ό,τι έκανε ή ό,τι δεν έκανε στην καριέρα του το οφείλει στη σκληρή δουλειά και στην προσέγγιση κτλ. Ε, εντάξει. Μάλλον δεν δούλευε πολύ. Ε, εντάξει αυτά που έχει κάνει ο Μήτρογλου με το κακό του πόδι με το δεξί, τα δείχνει σε κάποιον και σου λέει αποκλείεται αυτό ο ποδοφυλιστή να είναι ένα Δεν γίνεται να έχει βάλει αυτά τα γκολ με το δεξί. Και αν του εξηγήσει μετά δε ότι αυτό δεν δούλευε και καθόλου, τότε προφανώ θα καταλήξει ο οποιοδήποτε στο συμπέρασμα ότι ναι, αυτό προφανώ το είχε από, από τη φύση Έτσι γεννήθηκε. Γεννήθηκε με την ικανότητα να εκτελεί και με τα δύο πόδια με τον ίδιο τρόπο. Ο Μέτρογλου είχε ξεπεράσει μάλιστα τη, τη φράση «εκτελώ με τα δύο πόδια με τον ίδιο τρόπο». Είχε φτάσει στο συμπεριφέρομαι συνολικά στο χορτάρι και με τις δύο πλευρές σαν να είναι καλές. Θέλω να πω, οι γκολτζίδες προφανώς και έχουν βάλει μεγάλα γκολ με το κακό τους πόδι. Όλοι τους. Αλλά το ψαλιδάκι που έχει κάνει μέτρο γλουζακίνο, ο Ολυμπιακό Παθηναϊκό. Εγώ, παιδιά, συγγνώμη, διορθώστε να κάνω λάθο. Τα social μου τα έχετε. Μπορείτε να θέλετε ό,τι θέλετε. Στο Instagram, στο Twitter, όπου θέλετε. Ε, ποδοσφαιριστή να κάνει ψαλιδάκι με το κακό του πόδι δεν έχω δει ποτέ. Ζει. Δεν πηγαίνει το σώμα σου. Δεν, δεν ξέρω πώ να σου το πω. Δεν ε, δε, 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 δε το έχει, ρε παιδί μου, να το κάνει αυτό το πράγμα με το κακό πόδι. Ο Άρεστο που το σκέφτηκε. Θέλω να πω ότι αυτό που σου προκύπτει φυσικά μάλλον απλά είσαι πρικισμένος με αυτή την ικανότητα. Τόσο που πρέπει να στο πούν οι άλλοι για να το καταλάβεις. Να σου πούνε καλά ρε φίλε, τι έκανες τώρα. Και λες, α, όντως πήγα από την άλλη πλευρά. Ε. Δεν το κατάλαβα. Ο Χωστοδούλου ήταν μια τέτοια περίπτωση, ο Φάνης, στο μπάσκετ. Ο οποίο ήταν δεξιόχειρας και στην πραγματικότητα τα έκανε όλα με τα αριστερό. Ξέρεις από να σου Πάσα, τρίπλα, τα πάντα. Μου έχει μείνει και στην ιστορία ένα, κάρφωμα με τα αριστερό χέρι που είχε κάνει στην Ιασμίνη. Νομίζω ήταν πανιόνιο Πάοκ, δεν είμαι και σίγουρο. Ναι, πανιόνιο Πάοκ ήταν. Δεξιά, ριβέρ και κάρφω με τα αριστερό. Τώρα πράγματα που δεν γίνονται να τα κάνει. Και ο Φάνη τα έκανε, ούτε αυτό δούλευε. Είναι να το έχει. Για να γυρίσουμε στον Ιωαννίδη, θέλω να πω. Τα δύο γκολ αυτά με την υποδοχή στην zone 14, και παίζω σαν 10 και σαν 9 και σαν 9,5 μαζί και δώστε μου την μπάλα, την παίρνω πλάτη, γυρίζω φάτσα και σκοράρω. Είναι μεγάλα γκολ. Είναι γκολ μεγάλου ποδοσφαιριστή. Είναι γκολ μεγάλου φόρ. Αν προσθέσει σε αυτόν που τα βλέπει την ώρα που τα βλέπει και σου λέει: Ω φίλε, γκολάρα. Γκολάρα και το σλάλομ που του πέρασε όλου. Γκολάρα και το σουτ. Εάν μετά από το δεύτερο-τρίτο replay του πει: Α, αυτό είναι δεξιοπόδαρο. Ε, θα σηκωθεί το φρύδι του αλλού. Και θα πει τι, τι εννοεί. Το αριστερό που έστειλε την μπάλα στο γάμα και η αριστερή πλευρά που πήγε και του πέρασε όλου κουβαλώντα την μπάλα προ τα αριστερά και τελικά πλάσαρε και από το αριστερό είναι το κακό του πόδι. Επόμενη ερώτηση. Πόσο χρόνο είναι, 24. Α, α εδώ είμαστε. Κάτσε λίγο να ασχοληθούμε. Γιατί τώρα μπαίνει στα καλύτερα χρόνια τη καριέρα του. Ξέρετε, οι καμπύλε. Είναι πολλωστή φορά που το λέω αυτό. Το έχω πει και στι εκπομπέ, το έχω πει και στο podcast. Δεν είναι όλε οι καμπύλε των ποδοσφαιριστών ίδιε. Όσο περισσότερο το βάρουμε το κεφάλι μα αυτό και βγάλουμε τα στερεότυπα, τόσο πιο ανοιχτοί θα είμαστε σε συζητήσει σχετικά με το ποιοι μπορούν να κάνουν καριέρα και ποιοι είναι καλοί παίχτε και ποιοι όχι. Υπάρχουν ποδοσφαιριστέ που παίζουν 19 χρόνια και 20. Δεν είναι όλοι όμω στην ίδια κατηγορία. Δεν υπάρχει ο κανόνας ότι στα 22-21 πρέπει ήδη να έχει φανεί. Ή αν μιλήσουμε για φόρα, ας πούμε, που είναι και η πιο εύκολα μετρήσιμοι ποδοσφαιριστή στον κόσμο, γιατί τους μετράς με έναν αριθμό πόσα γκολεύαλες, 5. Ο άλλος θα έβαλε, 15. Ε, είναι εύκολα μετρήσιμη Η φόρ ακριβώς γιατί τα γκολ είναι το μέτρικ, το πιο παλιό μέτρικ στην ιστορία του ποδοσφαίρου και το πιο εύκολα αντιληπτό από οποιονδήποτε οπαδό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Οπότε υπάρχει ας πούμε η απλοϊκή και κα... λαθασμένη λογική του πόσο χρόνο είναι ο Ιωάννιδης, 22. Δεν... Δηλαδή, ο άλλος ακούει 22 και σου λέει τι θα έπρεπε ήδη... Mm. Ξέρω αυτό το, ότι 19 χρονών στο εξωτερικό είναι έτοιμη και στην Ελλάδα ακόμα του λέμε ταλέντα αυτέ τι φυλακίε. Ε, πόσο χρόνο είναι ο Ιωάννη, σου λέει 22. Τι ρωτώ το Πώ θα κουλεύω, 4 στο κουτάλι Ε, άσε με τώρα που θα ασχοληθώ με αυτόν. Η λογική. Επόμενη χρονιά. Πόσα γκολ έβαλε στο πρωτάθλημα χωρί πέναλτι. Το 23, 5. Ε, τώρα πλάκα κάνετε αυτό που έχει λέτε. Το 21 βάζει 4 γκολ. Το 22, 4 γκολ. Το 23, 5 γκολ. Ακόμα και πέρυσι. Ο Ιωαννίδη στο πρωτάθλημα, αν αναφερέσουμε τα πέναλτι, έβαλε 10. Το ακούει ο άλλο και λέει: Άσε με τώρα, Μωρέ. Τώρα, Μωρέ, το των 10 γκολ, τώρα θα τρελαθούμε. Θα τρελαθούμε τώρα, αυτό είναι ποδοσφαιριστή. Γιατί έχει μάθει το ότι αν ο άλλο είναι γκολτζή, α πούμε, πρέπει να τα κολλάει, ξέρει. Από μικρό. Κατευθείαν να μπει και μπάρα να πηγαίνει στα δίχτυα παντού κτλ. Δεν έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστέ την ίδια καμπύλη. Μπείτε στη Wikipedia ή οπουδήποτε άλλο θέλετε να δείτε την καριέρα του Ντρογκμπά και πότε τελικά τα έβαλε. Ή για να πάμε σε έναν άλλο ποδοσφαιριστή, α πούμε, τι έκανε μέχρι τα 27 στην καριέρα του Τζέιμι Βάρντι. Μέχρι τα 27, όχι 24 που είναι τώρα ο Ιωαννίδης και θα γίνει 25 τον Ιανουάριο. Μέχρι τα 27 και όχι Έλληνας, θα επιστρέψουμε σε αυτό στην πορεία του podcast, αλλά Άγγλος, γεννημένος στην Αγγλία, στην πηγή του ποδοσφαίρου. Εκεί, όχι εκεί που θα σε πάρουν μεταγραφή και θα φτάσεις να παίζεις όπου και αν έχει γεννηθεί στον πλανήτη, είτε είσαι ο Σον, είτε είσαι ο Σαλάχ, είτε είσαι Βραζιλιάνο, είτε, είτε είσαι Αργεντινό, είτε είσαι Γάλλο, θα καταλήξει από όλα τα μέρη του πλανήτη να παίζει την Περμελίκ. Όχι, αυτό γεννήθηκε εκεί. Που δεν χρειάζεται να σε φέρει κάποια άλλη ομάδα στην Αγγλία. Είσαι μέσα στην πηγή. Και πότε τελικά έπαιξε πριν ο Βουβάρδη. βάρδι. Σε 27. Και πόσο χρόνο ήταν όταν είπε όπλο του πλανήτη, τι κάνει. 28. Τι είχε κάνει μέχρι τότε, από λίγα έω ελάχιστα. Βγάλτε τον κανόνα τη ηλικία από το μυαλό σα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο είναι σαφέ ότι ένα προφερθεί αν μπορεί να εκτελεί και να φτιάχνει πράγματα με τέτοια άνεση από την κακή του πλευρά και από το κακό του πόδι, ότι πέρα από δουλευταράς ή οτιδήποτε άλλο, είναι και πρικισμένος με αυτή την άνεση που είναι σπάνια και που, όπως είπα και πριν, σηκώνει το φρύδι κατευθείαν. Προτιμαζόμενος για να έρθω τώρα, μάζαβα και πράγματα και τα λοιπά, θυμίζει κάτι γκολ που έχει βάλει στο περιστέρι με το αριστερό, στο γάμα. Ένα γκολ που έχει βάλει στην Τρίπολη που έχει βγει ο τροδοφύλακα και εκτελεί από αριστερά και είναι και αυτό μετά αριστερό. Από πλασάρι που μα χρειάζεται καινή αιστεία. Αλλά η μπάλα πρέπει να περάσει και να γίνει το τέλειο πλασέ. Και αυτό το κάνει με το αριστερό. Και έχει χρόνο και χώρο εκεί να τη φέρει στο δεξί και να πει: Ελά, μου ώρα, θα τη φέρει στο δεξί να την κάνω με το καλό μου πόδι. Όχι, από πλάγια θέση με το αριστερό. Χωρί δεύτερη σκέψη. Όπω χωρί δεύτερη σκέψη είναι να το πλασέ με την Ιρλανδία. Στο Γ. Όπω χωρί δεύτερη σκέψη είναι εδώ μου να του περάσω με τη Λάντ γιατί χρειαζόμαστε ένα γκολ. Δεν μπορεί να παίζουμε με παίχτη παραπάνω και να είμαστε και τόσο κακοί και να μείνει και το 2-0. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δώσ' μου την μπάλα να το κάνω. Πάμε και στα νούμερα για να δούμε μερικά πράγματα. Είδαμε πρώτα το σύνδρομο των τρεμάτων Το 21-4. Πάντα μετράμε χωρί πέναλτι. Όχι γιατί τα γκολ με πέναλτι δεν μετράνε. Φυσικά και μετράνε. Απλώ γιατί τα πέναλτι μπορεί μετά να τροπονεί να το δώσει κάποιον άλλον να Το τι κάνει στον αγροτικό χώρο δεν κρίνεται από το αν εκτελεί τα πέναλτι ή όχι. Ναι, ναι. 4 το 21, 4 το 22, 5 το 23, 10 πέρυσι. Μιλάμε πάντα για Super League χωρί πέναλτι. Φέτο ακόμα δεν έχει βρει δίχτυα. Αφήστε τα γκολ και πάμε στα υπόλοιπα. Στα υπόλοιπα θα δείτε το σαφές πρότυπο της βελτίωσης. Προχωράμε, προχωράμε, προχωράμε. Expected goals. 0,16 το 22. 0,28 το 23. 0,39 πέρυσι. Αν θέλετε να αποψή μου, μικρό είναι νούμερο. Χρειάζεται και μεγαλύτερη βελτίωση. Αλλά το βασικό είναι ότι οποιοδήποτε θέλει να αγοράσει τον Ιωαννίδη, βιζιτάει τα νούμερα και λέει αυτό φίλε κάθε χρόνο βελτιώνεται. Αυτό θέλω να ξέρω. Το πότε θα κάνει, Πικ, είναι αυτό που είπαμε προηγουμένω. Ότι η καμπύλη του κάθε ποδοθεριστή είναι δικιά του. Ο άλλο όμω που δεν αγοράζει, αν είναι μια σωστή ομάδα, δεν αγοράζει τον παίκτη για αυτά που έχει κάνει πριν, τον αγοράζει για αυτά που θα κάνει από εδώ και πέρα. Για το από εδώ και πέρα αυτό που πείθει τις ομάδες όταν κοιτάνε τα νούμερα δεν είναι η προηγούμενη σεζόν, αλλά είναι μια ματιά σε όλες τις προηγούμενες σεζόν που λέει ότι αυτός φίλε κάθε χρόνο κάτι προσθέτει. Όλα πηγαίνουν καλύτερα. Οι τελικές ας πούμε εντός περιοχής. 1,24 τελικές, 1,24 τελικές εντός περιοχής το 22, 2,28 το 23, 2,86 πέρυσι. Ενέργειες, με την μπάλα, συνολικά, 32 το 22, 38 το 23, 46,6 πέρυσι. Στις 55 είναι φέτος, άρα μιλάμε για μόνο 120 λεπτά. Συνεχίζω. Ενέργειες στη μεγάλη περιοχή. Εκεί που μάθαμε να λέμε ο φορ περιοχής και τέτοιες βλακίες. Νομίζω ότι ο φορ περιοχής κάθε εκεί, σαν το ποδοσφαιράκι που ήταν με τα μεταλλατήρια. Τιμάζει, απέζει αυτό το μοντέλο, είναι φοβερό. Ενέργεια στην περιοχή 4,55 το 22. 5,7 το 23. 6,96 πέρυσι. Πρώτο του πρωταθλήματο. Και το άλλο που είπα πάρα πολλέ φορέ πέρυσι, ε, τσακώθηκα για με μερικού στο Twitter γι' αυτό και πάρα πολύ πλάκα, γιατί ο κόσμο ξέρετε έχει το στερεότυπο στο κεφάλι του. Δεν μπορεί να του πει, παιδί μου. Ότι ο Ιωαννίδη που δεν τον έχει πεισει το μέσο φύλαθλο εκεί έξω, ο Ιωαννίδη, ότι είναι dribbler, δεν μπορεί να του πει ότι ο Ιωαννίδη dribbler περισσότερο από τον Ποντένσε. Μπλοκάρει το κεφάλι του, σου λέει Δεν γίνεται, αφού ο Ποντένσε είναι ο κοντό, ο υδραυλικό που του περνάει. Τι μου λε τώρα, ότι ο Ιωαννίδη που παίζει φόρ στον Παναθηναϊκό dribbler περισσότερο και στον Κοιτάζει παγωμένο. Ανέκφραστο σου λε Ναι. Και σου λέει, μάτιμα. Τι μ' παιδί μου. Δεν, δεν μα ενδιαφέρει τι καταλαβαίνει το μάτι σου, μα ενδιαφέρει τι καταλαβαίνει τι σημαίνει στον αγροτικό χώρο. Ναι, ο Ιωαννίδη τριμπλάρει περισσότερο τον Ποντένση. 0,39 τρίπλε ανά 90 λεπτά το 22, 1,31 το 23 και πέρυσι, παπ. 2,78. Εδώ, α πούμε, είναι αυτό που έλεγα προηγουμένω, ότι ακόμα και αυτό. Και να σε έχει πείσει ακόμα και να, να σου αρέσει αυτό που βλέπει, ξαφνικά σου εμφανίζει κάτι και λε: Κάτι, τι κάνει. Τι είναι αυτό με τι τρίπλες, ξαφνικά. Πέρυσι, στο τέλο του πρωταθλήματο, που κάνει φοβερά πράγματα στα πλήρω, ο Ιωαννίδη, ξέρω εγώ, ε, α πούμε, την δρομοκρατία που έκανε στην Άιξ, τη Λεωφόρο, σε εκείνο το παιχνίδι. Και υπάρχει ο κόσμο, ξέρει, που πάντα βλέπει το λάθο, παιδί μου. Και σου λέει: Α είναι καλά ο μου κουντί, ξέρω εγώ. Ξέρει που κάνει τα λάθη, ή ο Βίντα, και θα σου έλεγα εγώ. Μα δεν τον βλέπει, ρε παιδί μου, ότι δεν κρατιέται. Δεν τον βλέπει ότι δεν είναι θέμα μου κουντί και βίντεο ή οτιδήποτε. Του περνάει όλου. Ότι δεν καταλαβαίνει ότι πηγαίνει στα playoff εβδομάδα με την εβδομάδα, κάθε τρει μέρε, κάθε τέσσερι μέρε και κάνει πέντε πετυχημένε τρίπλε, έξι πετυχημένε τρίπλε στα παιχνίδια. Και ξαφνικά έρχεται τα προγραμματικά, α πούμε, το κάνει με τη lunch, καταλαβέ. Του περνάει όλου κάθετα, όλου, κανονικά που αμήνονται κιόλα εκείνη τη και ξαφνικά ο λέει Α, τι έκανε. Ε, τα, τα κάνει από πέρσι όμω. Δεν τον βλέπει. Προφανώ αυτή η ενέργεια στη Γαλλία που είναι ενέργεια καριέρα, παιδί μου, που δεν χορτένει να τη βλέπει, θα προέλθει μετά από τη σεζόν που ξαφνικά από τη 1,3 πετυχημένε τρίπλε εκτοξεύτηκε στο 2,78 α πούμε και ήταν ο πρώτο τριμπλέρ του πρωταθλήματο. Ξαφνικά ο Φώτσιο Ανίδη. Του άφησε πίσω όλου του τριμπλέρ. Προφανώ μετά το καλοκαίρι θα κάνει προετοιμασία, θα ξεκουραστεί κλπ. Θα παίξει με προγραμματικά και θα πάει να το κάνει. Θα πάει να το κάνει. Οπότε για να μην συνεχίσουμε με άλλα νούμερα, να συνεχίσουμε έτσι με τη σούμα ας πούμε, αυτού του πράγματο. Είναι σε κάθε κατηγορία. Δηλαδή απειλή, expected goals ανά 90 λεπτά. Ενέργειε συνολικά, συμμετοχή δηλαδή. Ενέργειε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Σουτ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Αλλά ακόμα και τρίπλε, Υπάρχει σαφές πρότυπο. Κάθε χρόνο περισσότερο. Κάθε χρόνο περισσότερο και σε κάποια υπάρχει έκρηξη. Επίσης νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η έκρηξη που του λείπει αυτή τη στιγμή είναι μία σεζόν με περισσότερο γκολ Γιατί σε όρτα υπόλοιπα υπάρχει βελτίωση. Οπότε αυτό που λείπει ας πούμε, να γράψει είναι μία σεζόν που θα φύγει από το ότι το ταβάνι, ας πούμε, τον γκολ που μπορεί να πετύχει σε ένα πρωτάθλημα είναι 10. Πάντα επαναλαμβάνω χωρίς πέναλτι. Αλλά συνολικά βλέπεις κάτι που λες αν αυτό συνεχιστεί πού θα φτάσει. Εννοώντα ότι ξέρετε αυτοί που λάμπουν από νωρί και σου συστήνονται από νωρί και βλέπεις όλα τους τα προσόντα υπάρχει στο ποδόσφαιρο αυτό το κλισέ που λέει αν κάνει αυτά τα πράγματα στα 21 όταν θα γίνει 25 τι θα κάνει. Το οποίο είναι ωραία σκέψη Υπάρχουν όντω ποδοσφαιριστέ που έκαναν πράγματα φοβερά στα 21, 22, 19 και μετά έκαναν ακόμα περισσότερα στα 28, 27, ξέρω όταν έφτασαν την ακμή τη καριέρα του. Αλλά ξέρετε, δεν είναι ο κανόνα. Είναι μοιρασμένα τα παραδείγματα. Είναι άπειροι ποδοσφαιριστέ εκεί και έξω που αυτά που έκαναν στην αρχή όταν μα συστήθηκαν ήταν και το καλύτερο που μπορούσαν. Δεν βελτιώθηκαν μετά. Δεν ακολούθησαν τον κανόνα ότι αν τα κάνει αυτά μικρό, πω πω τι θα γίνει όταν θα βελτιωθεί. Τελικά δεν έγινε τίποτα. Γιατί δεν βελτιώθηκαν και γιατί αυτό ήταν όλο και όλο. That's all it was. Εντάξει. Ο Ιωαννίδη που ακολουθεί την ακριβώ ανάποδη διαδρομή. Που σε πείθει ότι κάθε εβδομάδα είναι καλύτερο, κάθε μήνα είναι καλύτερο, κάθε σεζόν τελικά είναι καλύτερο σε όλα, σε κάνει να λε, ωραία, πόσο ακόμα υπάρχει. Δηλαδή, πόσο ακόμα πόση ακόμα βελτίωση, πόσα ακόμα καλύτερε εκδοχέ του ίδιου ποδοσφαιριστή υπάρχουν για να ανακαλυφθούν εκεί έξω. Και το καλύτερο από όλα είναι ότι μιλάμε για καλύτερε εκδοχέ ενό πλήρη επιθετικού. Όχι κάποιου που είναι μόνο σκόρερ. Αν κάποιο είναι μόνο σκόρερ, το μοναδικό που μπορεί να φανταστεί είναι ότι, ωραία, έβαλε 15 γκολ πέρυσι, 23 φέτο. Να δούμε, μπορεί να βάλει 28 του χρόνου. Μπορεί να βάλει 35. Αυτό είναι όλο. Αλλά όταν κάποιο απειλεί, συμμετέχει, μάχεται, παλεύει, ντριμπλάρει, εκτελεί με το κακό πόδι, και... λε, κάτσε, περίμενε. Εδώ είναι από αυτό το πράγμα απλώνεται σαν αξία ποδοσφαιρική σε πολλέ διαφορετικέ κατευθύνσει. Δεν είναι ένα πράγμα, τα γκολ. Αυτό απλώνεται και φτιάχνεται κάτι μπροστά μου, το οποίο με τρελαίνει, το οποίο με φτιάχνει, το οποίο με κάνει να ονειρεύομαι, να φαντάζομαι και να λέω: Τι, τι γίνεται εδώ πέρα, τι ποδοσφαιριστή. Μπορούμε να δούμε στο μέλλον με το φώτιση ο Ανίδης στην πλάτη. Καλά, πρέπει να συζητήσω για να το πω αυτό και να το ξεχάσω. Ότι ήταν φοβερό να το βλέπεις να βάζει από τον κορυφή τεχνική για να έχει το 8. Το λέω γιατί το σύνηθε είναι το 9, άντε 10 ή 11 στην επίθεση ή το 7 που παίρνουν εξής τεχνική, το 8 μου ρούνει κατευθείαν. Δεν λέω ότι είναι ρούνη ο φωτή, μην παρεξηγηθούμε τώρα, καταλάβατε. Αλλά ε, παίχτη με το 8 να κινείται εκεί και να εκτελεί έτσι, τα λε, συνάντητο, ρούνη. Παρένθεση, άλλο υποτυπημένο που μετά τα χρόνια περάσαμε και νομίζουμε ότι είναι κάτι απλό ο Ρούνι. Που δεν είναι κάτι απλό. Επίση, άλλο με άλλη καμπύλη καριέρα, α πούμε, που ήταν έτοιμο χρόνια, Έτοιμο, κανονικό. Έτοιμο, παιδί μου του το, 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 το διέλει όλου. Φοβερό ότι τα καταλαβαίνω με το 8. Εντάξει. Και υπάρχει αυτή η τρέλα. Και μέσα σε αυτή την τρέλα υπάρχει αυτό το. Η γλίτσα, η δημοσιογραφική, ρε παιδί μου, να την πω έτσι, να γίνω και λίγο κακό, ότι κάθε φορά που βλέπουμε κάτι να σκεφτούμε να πούμε ότι ανέβηκε η τιμή του. Κοίτα, όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι πάντω, ρώτησα τον κορυφαίο κατά τη που θα μπορούσα να ρωτήσω, τον Αντωνικονομίδη δηλαδή, το κατά που έχουμε στου πόρου και θα κείμενα και σε κομπέ. Δεν λέω ότι ο Αντώνη τα ξέρει όλα. Δεν λέω ότι ε, δεν πέφτει ποτέ έξω. Λέω όμω ότι όταν αποκλείται να πει κάτι το οποίο δεν είναι διαπιστωμένο. Αυτό. Είναι ένα άνθρωπο που με έχει πείσει ότι όταν μου λέει: Κοιτάξτε να δει για τον τάδε ποδοσφαιριστή έχει γίνει αυτό, αυτό και αυτό όσον αφορά τι προτάσει, τι διαπραγματεύσει και όλα αυτά. Αποκλείεται να μου πει κάτι που ο ίδιο να ξέρει ότι δεν είναι έτσι. Μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτό που βάζει το τραπέζι τελικά να είναι λίγο διαφορετικό. Όλοι κάνουμε λάθη. Αλλά αποκλείεται να το ξέρει ότι είναι λάθο και να έρθει να μου πει μια παπάτζα που ξέρει ότι είναι παπάντζα εκείνη τη στιγμή. Οπότε τον Αντώνη τον ρώτησα και τον να σου πω, ρε φίλε, τελικά φέτο στι προτάσει για τον Ιωαννίδη, τι έχει γίνει. Και μου λέει λοιπόν, πάμε. Μπολόνια, 22 εκατομμύρια συν 3 σε μπόνους Αυτό να το ταβάνι των Ιταλών. Η Ipswich έφτασε στα 27 όλα μέσα και μπόνους χωρίς να ξέρω να μου λέει ακριβώς ξέρεις του πώς ήταν ε, τα σίγουρα, τα εγγυημένα και πώς ήταν από αυτά σε μπόνους. Ξέρω μόνο το όλων όσον αφορά την Ipswich, την Ipswich συγγνώμη, και ήταν 27. Και η Sporting έφτασε επίσημα στα 20 εκατομμύρια 6 μπόνους και 10% ποσοστό μεταπόληση να παραμείνει στον Παναθηναϊκό. Πριν αρχίσει ο χορό, γιατί ο χορό, όπω ξέρετε, αυξάνει, στην αρχή του καλοκαιριού, στο ξεκίνημα, πριν από όλου, πριν έρθουν τα 22 τη Μπολόνια συν 3, τα 27 όλα μέσα τη Ipswich και τα 20 συν 6 τη Sporting, η Λίλ είχε ξεκινήσει με 18. Και μου προσέθεσε ο Αντώνης ότι για Λέστερ και Σαουθάμπτον συγκεκριμένα ποσά και διαδικασία δεν γνωρίζω. Ότι διαφέρθηκαν, ναι. Αλλά δεν μπορώ να σου πω τι έκανε η Λέστερ ή η Σαουθάμπτον σε αυτό το κομμάτι. Ενδιαφέρθηκαν μέχρι εκεί. Όμω, το δικό μα φώτιο ανίδη που θα φτάσει δεν είναι στο πόσο τελικά θα είναι η τιμή, αν τελικά φύγει από τον Παναθηναϊκό και πόσο θα αγοραστεί και αν θα κάνει ρεκόρ. Είναι στο πού θα φτάσει ως πακέτο ποδοφεριστή πόσο καλύτερο μπορεί να γίνει αυτό που ήδη βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο και μα σοκάρει κάθε μήνα και κάθε εβδομάδα ευχάριστα όλο ένα και περισσότερο πόσο ακόμα παίρνει να βελτιωθεί αυτό το πράγμα ένα δύο πού θα φτάσει η καριέρα σου πού θα σε δούμε να παίζεις τι μπορείς να κάνεις τελικά και εδώ θέλω να πούμε το εξής ότι είναι φοβερή η, η, ευκολία με την οποία συνεννοούμαστε μεταξύ μα με την γνωστή έκφραση αν τον έλεγαν φωτίνιο θα είχε ήδη πάει στο εξωτερικό και θα είχε ήδη κάνει μεταγραφή 120 εκατομμύρια το λέμε αυτό δημοσιογράφοι, οπάδοι φιλαθλοι, ακροατέ τροτσκιστέ, επιπλοποιήσα, αλλά μέμπορη που λέγε κάποτε και ο Χαρικλίν εντάξει, το λέμε όλοι αυτό, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει τι σημαίνει. Ότι η καταγωγή παίζει ρόλο. Ότι το διαβατήριο παίζει ρόλο στο ποδόσφαιρο. Και το ο Γανακόπουλο που έσαμε να τον φάμε εκείνο το βράδυ για αυτό που είπε. Ναι, γιατί το είπε χοντρογωμένα. Προφανώ το είπε χοντρογωμένα. Όταν λε ο Κατσουράνη σε κάτι του Προφανώς προφανώ λέει κάτι χοντρογωμένο. Στην ουσία των λεγωμένων του όμω, εξηγώντα λίγο ότι είναι θέμα ευκαιριών και είναι θέμα καταγωγή. Μαξί, τον βρήκα να το θέλει, τον στέλνιο, και εμά. Ε, λε και εγώ θα παταχθώ στιγμή να του πω τι βλακίε λε. Πρώτον. Δεύτερον. Ναι, εγώ δεν περάστηκα να του πω τι βλακίε λε, γιατί εγώ καταλάβα τι προσπαθούσα να πει. Και συμφωνώ με αυτό που προσπαθούσα να πει, ειδικά για τα παιδιά του 2004. Ότι μιλάμε για την πυροπυρικισμένη γενιά ποδοσφαιριστών. ever στο ελληνικό ποδοσφαιρό. Βάλτε να ακούσετε το podcast. Ένα το κρατουμένο. Δύο. Όλοι συνομούμαστε και να λέμε αν τον λέγανε φωτίνιο, ε αλλά τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι η διαδρομή είναι διαφορετική. Σημαίνει ότι το διαβατήριο στον ποδοσφαιρό παίζει ρόλο στο πως σε βλέπουν, στο τι προσδοκίε έχουν, στο πόσο εύκολο τους είναι να σας δώσουν ευκαιρίε. Παίζει ρόλο και το διαβατήριο, ποια είναι η εθνικότητά σου, και η προέλευση τη ομάδα από την οποία θα σε πάρουν. Είναι κατανοητό και α το είπε χοντροκομμένα ω τέλειο. <Πε> προφανώ ο Κατσουράνη μάλλον δεν ήταν καλύτερο του κρόσου συνολικά. Αλλά δεν είναι ότι ο ίδιο σαν ποδοσφαιριστή δεν είχε τεράστια πάστα. Επειδή έμεινε τελικά να παίζει στην Ελλάδα ή μόνο στην Περφύκα ή οτιδήποτε. το που έπαιξε τελικά δεν είναι αυ... από μόνο του, δεν αποδεικνύει ότι ήσουν καλύτερο Σόνι και Ντέ από άλλου που δεν έπαιξαν εκεί. Δηλαδή. Θα μπορούσα να το κάνω και ξεχωριστό πότε θα το τέλο πάντων. Δηλαδή να ρωτήσω κάτι, ο Σαββιόλα έπαιξε στη Λάρη Μαδρίτη και την, ε, την Μπαρσελόνα, εντάξει στην Εκκίρια και την Νήσου. Ήταν καλύτερο ποδοσφαιριστής από, από τον Ντέμι Νικολάιδη. Από τον Ντέμι Νικολάιδη ήταν καλύτερο ποδοσφαιριστής. Ωραία. Α υποθέσουμε ότι ήταν. Πόσο καλύτερο ήταν. Δηλαδή ήταν 10 φορέ καλύτερο. Γιατί η Ρεάλ, ρε παιδί μου, είναι 10 φορέ μεγαλύτερη από την ΑΕΚ. Δηλαδή τι θέλω να πω έπαιξε και στη Ρεάλ και στην Παρσελώνα. Πόσο καλύτερο ήταν. Για μου δεν ήταν. Ο Ντέμι ήταν καλύτερο. Αλλά α υποθέσουμε ότι είναι ο Σαβιόλα, ρε παιδί μου, καλύτερο. Εντάξει. Πόσο Πόσε φορέ καλύτερο πόσες φορές καλύτερος ήταν. Όσε φορέ πληρώθηκε. Θέλω να πω ότι η καριέρα του, οι φανέλε των ομάδων που φόρεσε, τα λεφτά τα οποία του έδωσαν σαν συμβόλαιο, ήταν. καθρέφτηζαν το πόσο καλύτερο που ήταν τον Ντέμι. Ή απλά ένα ήταν Αργεντινό και ο ήταν Έλληνα. Να το πάμε με διαφορετικό παράδειγμα. Αν ο Σαλάχ δεν ήταν Αιγύπτιο και ήταν Βραζιλιάνο ή Αργεντινό ή Γάλλο ή Άγγλο ή Ολλανδό, υπήρχε ποτέ περίπτωση με αυτά που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια στην Premier League, με αυτά που κατέκτησε με τη Λίβρε, που, που δεν ήταν πάρα πολλά, ένα Champions League πήρε, μία Premier League πήρε, αλλά τα πήρε. Είναι ο κορυφαίο παίκτη των τελευταίο χρόνο στο αγγλικό πρωτάθλημα μαζί με τον Dembro, είναι και κάποιου άλλου. Είναι εκεί. Κάθε χρόνο. Τα βάζει, κάνει, δείχνει. Υπήρχε ποτέ περίπτωση να μην είναι. Δεν θα σα είπα να πάρει τη μπάλα. Δεν θα ήταν στην τριάδα ποτέ των ψήφων αν ήταν Βραζιλιάνο. Υπάρχει περίπτωση. Δεν είναι θέμα ρατσισμού. Δεν είναι θέμα ότι τον βλέπουν και λένε δεν ψηφίζω τον Αιγύπτιο. Είναι θέμα λάμψη. Είναι θέμα αποδοχή. Είναι θέμα ότι σου δίνουν ένα διαβατήριο στον έλεγχο ναι, την του, σου δίνουν ένα διαβατήριο στον ελεγχό και αν είναι από μια χώρα που δεν έχει συνηθίσει, το κοιτά περισσότερο. Ενώ όταν σου δίνουν το διαβατήριο που το έχει πάρει 100.000 φορέ στη ζωή σου και το ξέρει, κάνει μια έτσι και λε: Περάστι. Κατάλαβες, Είναι έλεγχο διαβατηρίων. Βλέπει ο άλλο ένα διαβατήριο το οποίο είναι περίεργο, σε γλώσσα που δεν είναι δική του, σε εθνικότητα που δεν έχει μάθει ο ίδιο να αναγνωρίζει και να εκτιμά αυτομάτω, ε, λόγω προκατάληψη. Είναι βραζιλιάνο είναι πεθαρά είναι Ρουγουανό, κλωτσάει. Κατάλαβε. Τέτοια κλεισέ, παιδί μου. Που να να πει κάποιον τώρα ότι βέβαια ότι το 50 πούμε, και το 40 και το 60 αυτό ήταν ανάποδα και ότι οι Ρουγουανοί ήταν οι αρτίστε και οι Βραζιλιάνοι ήταν οι ξυλοκόποι, θα σε κοιτάξει ένα εξωγήινο. Αλλά τώρα μην πάμε εκεί. Μην κάνουμε τόσο μεγάλη. Θέλω να πω, α πούμε, ε, στροφή. Τι εννοούμε όταν λέμε λοιπόν να το λέγανε φωτίνιο. Αυτό ακριβώ εννοούμε. Αυτό που είπε ο Στέλιος, όσο χωτροκομμένα το είπε. Α, για να πω και ένα παράδειγμα για το Στέλιο, α πούμε, για να το κόψουν κάποιοι για να με βρίσκουν. Ο Μάξη Ροντρίγκελα ήταν καλύτερο που το φρύστο στο τέλο με ανακόπουλο. Ο Μάξι Ροντρίγκε δηλαδή ήταν καλύτερο που φρίσκεται από τον Στέλιο Γαναγκόπουλο. Ο Μάξι Ροντρίγκε. Γιατί δηλαδή, διαφορετικά, τι έκανε καλύτερα στον ανθρώπινο χώρο από το Στέλιο. Για να καταλάβω. Τι έκανε, ρε παιδί μου, τι, τι, ποια ήταν η ικανότητά του που δεν είχε ο Στέλιο Γαναγκόπουλο. Που το άλλο ήταν έκανε, έδειξε μεταγραφή, τα γράφια, στέλι, Τι καλύτερο έκανε. Έχω άπειρα παραδείγματα τέτοια. Άπειρα σω να το κάνουμε κάποια στιγμή ένα άλλο podcast. Εντάξει. Άπειρα παραδείγματα τέτοια. Από ποδοσφαιριστέ που έχουμε στο κεφάλι μα και λέμε Μα έπαιξε εκεί και έκανε εκεί. Ναι και. Αλλά για να γυρίσουμε στο τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ρε, εσείς, αν το λέγανε φωτίνιο. Να σου πω και κάτι άλλο για ένα ποδοσφαιριστή που το συζητάγαμε αυτέ τι μέρε. Να το συζητάγαμε αυτέ τι μέρε. Ο Μαρσιάλ τι είναι δηλαδή, για να καταλάβω. Ο Μαρσιάλ αυτή τη στιγμή, 12 Σεπτεμβρίου που μιλάμε, μεσημέρι εδώ το πρωί, τι ώρα είναι, και γράφουμε, είναι 28 χρόνων άντεγο ποδοφερειστή. Δεν έχει ομάδα. 28 χρόνων. Αυτή τη στιγμή, αν, αν το σταματήσει κάποιο και του πει τι δουλειά κάνετε, παρακαλώ, δεν μπορεί να δηλώσει ποδοφερειστή. Γιατί αν, του πούνε, αν, του, αν δηλώσει ο ποδοφερειστή τον έλεγχο στην τροχία, θα το πούνε που παίζει. Και θα πει δεν παίζει πουθενά. Έτσι, τι Κατέβα. Κατέβα. Ε, εξακρίβω στοιχείων, πάμε στο τμήμα. Δεν μπορεί να δηλώσει ο ποδοσφαιριστή. Δεν είναι ποδοσφαιριστής. Και είναι 28. Που και 32 μικρόσει Και 34 πλέον μικρόση. είναι. 28. Τελείωσε η καριέρα του στη Manchester United μετά από 9 χρόνια. Τον αφήσανε ελεύθερο, του βάλανε και ένα φιόγκο. Το χτενήσανε και του είπανε άμα στο καλό είναι ελεύθερο να διαπραγματευτεί το που θέλει να πάει από τις 31 Δεκεμβρίου του 24. Έχουμε 12 Σεπτεμβρίου. Από το 31 Δεκεμβρίου του 23, με συγχωρείτε. Έχουμε 12 Σεπτεμβρίου του 24. Έχουν περάσει 9 μήνε που μπορεί να μιλήσει ω ελεύθερο, να απογράψει όπου θέλει και δεν έχει βρεθεί μια ομάδα του πει: Ελά, δωρε Μαρσιάλ, Πεχτάρα, Να σε πάρουμε. Και του δίνανε στη Manchester United 15 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. <laughs> ε, εντάξει. Εσείς πιστεύετε ότι δεν παίζει ρόλο, ας πούμε, ότι είναι εδώ μονακό, Γαλλία, ε, παιχταράς, γρήγορος και θα γίνει ο νέος Ανδρή. Τι Ανδρή, Ανδρή να γίνει. Τι Ανδρή να γίνει. Και να σας πω και κάτι. Το, με τον ίδιο τρόπο. Τι έχει να ζηλέψει ο Φώτης, δεν καταλαβαίνω. Από αυτόν τον τύπο που ήταν μονίμως δεσαρεστημένος και είχε μονίμως το ύφος στον αγωνιστικό χώρο σαν να έχει χάσει το over που ήταν 1-1 στο 10. Είχε μονίμω αυτή τη φάτσα. Τον έβλεπε να παίζει ποδόσφαιρο το Μαρσιάλ. Μονίμω. 9 χρόνια το βλέπαμε στην Premier League. Του κάνανε κοντινό και ήταν μονίμω σαν τον τύπο που έχει παίξει over. Είναι ένα, 1-1 στο 10 και τελικά δεν το πιάσε. Δεν πήγε ποτέ άλλο γκολ. Σαν να το χρωστάει όλο ο κόσμο. Δηλαδή θέλω να πω, δεν καταλαβαίνω και τι ομάδε που. Το καταλαβαίνω να πιάσει κορό εδώ και να μην σου βγει ένα παίκτη. Από χαρακτήρα δεν του βλέπετε ότι δεν χαμογελάνε ποτέ. Τι του παίρνετε. Τι είχε κάνει ο Μαρσιάλ, κάτι κούρσε, κάτι από εδώ κτλ. Λίγκα, λέει αυτά. Το νέο ταλέντο στη Μονακό, ο νέο Ανδρή που τρέχει, κάνει, δείχνει λοιπά. Και τελικά. Εκρηγότερο μεταγραφή όλων των εποχών εκείνη την εποχή για teenager, του βάλανε μέχρι και όρο στο συμβόλαιό του λέει τι θα γίνει λέει άμα πάρει τη χρυσή μπάλα λέει, από μετά τέσσερα χρόνια. Τον, είπε, τον προορίζανε για μπάλον door winner. Για ποιο λόγο γίνανε όλα αυτά. Γιατί ήταν Γάλλου. Άλλο παράδειγμα πάλι από τη United, συγγνώμη, αλλά δεν το κάνω επειδή είναι την παρότητα, είναι γιατί έχει, έχει, μια έφεση, ρε παιδί μου, στο να κάνει αυτές επιλογές. Ο Άντωνη τι είναι. Γιατί να πάμε από τον Άντωνη Μαρσιάλ στον Άντωνη Σκέτο. Και αυτός μπορεί να είναι Σαν να έχει χάσει το, το over. Και αυτός μονίμως σαν να το χρωστάνε. Με την ίδια έκφραση, δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται. Ο Άντωνη τι είναι. Γεννήθηκε στη Βραζιλία, Σαο Πάολο, τον πήρε ο Άγιαξ να τον κάνει τα το πήραν οι άλλοι 100 εκατομμύρια ευρώ. 100 εκατομμύρια ευρώ. Μεταγραφή. Αυτό σημαίνει αν τον λέγανε φωτεινίο. Ότι υπάρχουν και παίχτε που δεν έχουν καν δείξει και επειδή έχουν το διαβατήριο, λέει Άντωνη του Άγιαξ, το ο φοβερό Βραζιλιάνο το ταλέντο που έρχεται. Και τι κάνει, γυρίζει γύρω τον εαυτό του. Ο Μαρσιά λέει φοβερό. Τίποτα, χάρη. Χαλ... 28 χρόνια Προφανώ και θα εδρώσει ο φω και δεν εννοώ ότι θα παραπέξει τη μάτια του να το εύχομαι, η θεριά ματρική ή οπουδήποτε. Απλώ είναι τα καλύτερα παραδείγματα που μπορώ να σκεφτώ αυτή τη στιγμή για να καταλάβουμε ότι ναι, παίζει ρόλο το διαβατήριο. Και δεν είναι το παίζει ρόλο το πόσα λεφτά τελικά θα πάρει ο παθητικό. Ότι δεν μπορεί να πάρει τόσα πολλά λεφτά. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για το πόσο δύσκολο είναι να πείσει. Ειδικά σε αυτέ τι θέσει τη επίθεση. Όταν έχει αυτό το διαβατήριο πάνω. Πόσο δύσκολο θα είναι για τον Κωνσταντίλια, πόσο δύσκολο θα είναι για τον Τζόλι, π.χ. που και αυτό που μα είχε με χαμόγελα που τον είδαμε τώρα να σκοράρει, και αυτό με το κακό του πόδι που έκανε αυτό το λάθο να βιαστεί ενώ ο φώτος δεν έχει βιαστεί. Δεν είναι εύκολο. Είναι πραγματικό το αν τον λέγανε φωτίνιο. Και δεν αφορά τα λεφτά που θα έπαιρνε ο Παθηναϊκό ή το συμβόλαιο που θα έπαιρνε ο εκείνο. Αφορά το πόσο εύκολο είναι να πείσει. Πόσο εύκολο είναι να παρακάμψει κάποιο τη χώρα που γεννήθηκε και την ομάδα που παίζει και να κοιτάξει μόνο τα στοιχεία σου. Και να μην παρασυρθεί ότι δίθεν είσαι κάτι φοβερό και τρομερό ενώ δεν είσαι. Ο λόγο που ο Μαρσιάλ και ο Άντωνη, α πούμε, έπισαν ότι είναι κάτι φοβερό και τρομερό ενώ δεν είναι, πέρα από το αν η United την πατάει διαρκώ, είναι ότι ο ένα ήταν Βραζιλιάνο που είπε στον Αλιάξ, Παναγία μου, Παναγία μου να πέσω κάτω, και ο άλλο ε, στη Μονακό λέει ο νέο Ανδρή. Ε, για τον φώτη δεν μπορεί να πει κάποιο ότι είναι ο νέο τάδε, δεν έχουμε καταλαβέ. Στο φινάρι στην Περμελίγα, α πούμε, θα πούνε. Είχαμε πάρει τότε το Μέτρο Γλου, που βέβαια ο Κώστα είχε πάει τότε με πρόβλημα στο γόνατο. Δηλαδή, έκανε τη μεταγραφή στη Φούλαμ τη χειρότερη δυνατή περίοδο. Πήραμε το Μέτρο Γλου και την πατήσαμε, θα σου πει ο άλλο. Οπότε, τι πού να παίξει ο φώτη στην Περμελίγα. Εγώ λέω ότι είναι φοβερή η εξέλιξή του. Είναι φοβερό το χαμόγελο που σε γεμίζει όταν το βλέπει ξαφνικά διαρκώ να προσθέτει πράγματα τα οποία ήξερε ότι υπάρχουν. Το, το λέει κάποιο δηλαδή που τον γουστάρω, θέλω να πω. Δεν, δεν είμαι κάποιο που μου άλλαξε τη γνώμη. Βλέπω τα νούμερα του, τα, τα πράγματά του πέρσι τσακωνόμαστε και σου έλεγα αυτό στην πράγμα επιστρέφω τον Ποντένσε και γελάγανε. Και τον είδανε με τη λάμψη του, περνάει όλου και είπανε Α, τελικά ναι, μήπω τριμπλάρει. Αλλά ακόμα και όταν έχει πιστή, ακόμα και όταν γουστάρει, ακόμα και όταν τρελαίνεσαι με τον πανηγυρισμό του, με τη συμπεριφορά του στον χώρο, με, τη... με αυτό το συνδυασμό που έχει που να είναι δουλεύταρα, αλλά να μην του βλέπει κιόλα, γιατί με αναμερθούν αυτοί που σου λένε δεν σε βλέπω, έχω αυτοπεποίθηση, αλλά δεν δουλεύουν. Που έχουν μόνο το ύφο δηλαδή. Αυτό έχει και το ύφο και τη δουλειά και το να προσφέρω σε όλο τον αγροτικό χώρο, όχι φέρτε μου την μπάλα και θα τα κάνω εγώ. Δεν είμαι αρτίστα, δεν είμαι ντίβα. Θα κάνω το μαγικό και θα του περάσω όλου. Θα τη στείλω με το κακό μου πόδι στο γάμα και ταυτόχρονα θα τρέχω και θα φάω όλο το γήπεδο. Αυτό είναι που με γεμίζει και χαμόγελο. Αλλά ακόμα και που τα ξέρω και τον γουστάρω, λέω κάτσε ρε φίλε, τι έκανε τώρα. Με αυτό το κάτσε ρε φίλε, τι έκανε τώρα, περιμένω να δω πόσα ακόμα θα κάνει μέσα σε σεζόν. Όχι γιατί ψάχνω να βρω πόσα θα τον πουλήσει τελικά ο Παναθναϊκό, που μακάρι να τον πουλήσει ποτέ και να μείνει εδώ πέρα μαζί με τον Κωνσταντιλία και να του έχουμε να του τόσα χρόνια. Αυτό το χρειαζόμαστε φοβερά. Το να έχουμε Έλληνε πρωταγωνιστέ, ειδικά στι θέσει επίθεση, που είναι δύσκολο να κάνει καριέρα σε μεγάλε ομάδε αυτέ τι θέσει, αλλά το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη. Με αυτή τη σκέψη και με αυτό τη... περιμένοντα το χορτάρι να δώσει απαντήσει στο τι τελικά θα κάνει. Φέτο π.χ. που μοιάζει να είναι, ξέρεις, σαν η σεζόν που έχει μαζέψει περισσότερο από ποτέ τα φώτα πάνω του εντό των συνόρων. Ότι να σε δούμε, κύριε αν θα κάνει φέτο με τον Παναθηναϊκό. Και εκτό συνόρων ότι αυτό είναι που δεν μα τον πουλήσαν το καλοκαίρι, κάτσε να δούμε τι χρονιά θα κάνει τώρα. Και το διατάφτα, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ένα τεράστιο μέγεθο που δεν μπορεί να είναι τόσα πολλά χρόνια μακριά από το προτάσμα, μακριά από τον τίτλο, μακριά από τη διεκδίκησή του με πραγματικού παραθυναϊκού όρου. Και για να το ενώσουμε και με το προηγούμενο podcast, δεν παίζουν τα λεφτά μόνα του, αλλά φέτο το καλοκαίρι ο παραθυναϊκό ξόδεψε πολλά. Δεν είπε μόνο όχι, δεν πωλείται ο Ιωαννίδη σε αυτέ τι προτάσει που σίγουρα έχουν συμβεί, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβεί, αλλά αυτά, αυτά, που μου μετέφερε ο Αντώνης και σας είπα στον αέρα σίγουρα έχουν συμβεί. Δεν είναι μόνο ότι είπε όχι σε αυτά, είπε πάρε τόσο για τον Τετέ, πάρε τόσο για τον Πελίθρη, να έρθει ο Ναχί έχουμε κλείσει το έχει φτιαχτεί γύρω του και το του αφορά τον Ιωαννίδη, κάτι που του δίνει αριστερά του, δεξιά του, πίσω του, Περισσότερα όπλα από όσα είχε ποτέ από την ημέρα που ξεκίνησε αυτή την πορεία στο να γίνει μεγάλο, πραγματικά μεγάλο και σπουδαίος με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Τον Ιανουάριο θα γίνει 25. Μοιάζει κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα να κάνει όχι βήματα, αλλά άλματα. Έχει αυτού δίπλα του τι σεζόν μπορεί να μα προσφέρει ο Φώτης Ιωάννηδη. Αυτό ήταν το Φώτη. Σου με ότι. Παρέα με τη στίχημα. μπορείτε να μα βρείτε και στο δικό του προφίλ μαζί και με άλλο ενδιαφέρον περιεχόμενο. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.